Αρέσει, που σημαίνει ότι στη μνήμη του Γιάννη κάτι γίνεται. Έχω κάποιες πληροφορίες επίσης ότι γίνεται μία διαδικασία για να εξαιρεθεί κάποιος δημόσιος λειτουργός λόγω συγγενικής σχέσης με την υπεράσπιση του κατηγορούμενου, εντός εισαγωγικών κατηγορούμενου, για να μην θεωρηθεί ότι εμείς είμαστε το δικαστήριο. Λόγω συγγενικής σχέσης με την υπερασπιστική γραμμή και την υπεράσπιση την οποία κρατούνε. Πιστεύω και κλείνω σε αυτό το κομμάτι ότι θα σωθούν κάποια παιδιά, ό,τι και αν γίνει. Με οποιοδήποτε τρόπο και αν χρειαστεί να προσπαθήσουμε. Με οποιαδήποτε ερμηνεία και αν δώσουμε. Ούτως ή άλλως, ιδιωτικοί ερευνητές σε 48 ώρες από τώρα θα δώσουν κάποια στοιχεία στη δημοσιότητα, η οποία είναι διορισμένη από μένα, για να καταλάβει ο κόσμος ποια είναι η πραγματικότητα. Όσοι λάσπη και να πετάξουν οι υπερασπιστές της άλλης πλευράς, εγώ θα είμαι όρθιος και θα είμαι με τη φωτογραφία του παιδιού μου και θα προχωρώ. Και εγώ και η μάνα του και τα αδέρφια του και όλος ο κόσμος. Παιδάκι άλλο δεν θα χαθεί. Σας το υπόσχομαι και εύχομαι όλοι αυτοί οι γονείς, οι οποίοι τα έχουν χάσει, τουλάχιστον στη μνήμη αυτών των παιδιών, να υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Δώσατε κάποια νέα στοιχεία στην εισαγγελία. Είχατε και μια συνάντηση με τον προϊστάμενο εισαγγελέα Πολυγύρου σήμερα. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα από αυτή τη συνάντηση? Κατάλαβα ότι έχουμε να κάνουμε με πολύ τίμιους ανθρώπους που όχι απλά καταλαβαίνουν τον πόνο, ενδιαφέρονται για το αποτέλεσμα της κοινωνίας. Για ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν και ερευνούν ώστε να δέσουν μία υπόθεση, ώστε να μην υπάρχει κανένα ψεγάδι σε αυτό με βάση το κατηγορητήριο που θα ουσιαστικά αποδώσουν. Κύριε Γιώργο, σήμερα βρήκατε τυχαία τη Δήμα.